μειώσει συντάξεων μέσα στα 5 μνημονιακά χρόνια να πάρει κι άλλο ψωμί. Από, ψίχουλα έμειναν από το τραπέζι των συνταξιούχων. Βέβαια, το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα γίνει αν αυτοί επιμείνουν. Δεν θα επιμείνουν. Γιατί να επιμείνουν, θα θέλουν να αυτοκτονήσουν, γιατί να διαλύσουν το ευρώ τους και την ευρωζώνη κλπ. Γιατί να το κάνουν. Έχω πει. Λέτε λοιπόν ότι σας έχω πει και σε παλιότερη εκπομπή ότι η Γερμανία έχει δύο παραδείγματα όντως που αυτοκτόνησε στην κυριολεξία, εμένοντας, έχοντας ιδεολογικές αιμονές, οδήγησε την Ευρώπη και τον κόσμο στον πρώτο και δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, αλλά καταστράφηκε η ίδια πριν καταστρέψει τους άλλους. Μάλλον αφού κατέστρεψε πρώτα τους άλλους. Να κάνει τρίτο βήμα, δεν νομίζω, έχει βγάλει διδάγματα ο γερμανικός πάντως, και η ηγεσία του προφανώς. Πάντως για τους Γερμανούς εξαιρετικά αφιερωμένη η είδηση, όπου θεωρούν τους Έλληνες πολίτες εργαζόμενους τεμπέληδες, ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση στη Γερμανία. 20.000 σιδηροδρομικοί απεργούν, κάνουν 48 ώρες απεργία, απαιτούν αύξηση. Ήδη διεκδίκησαν ένα επίδομα 514 ευρώ εφάπαξ, το οποίο θα πάρουν, και μείωση των ωρών εργασίας από τις 39 στις 37. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να κουνάς το δάχτυλο, και αυτή είναι προσωπική έτσι, και θέλω να την πω, παιδιά, με συγχωρείτε πάρα πολύ, να κουνάς το δάχτυλο σε ένα λαό, όταν στη χώρα σου από 39 ώρες θέλουν να δουλεύουν 37. Πάμε στα δικά μας όμως. Να ξεκινήσουμε λοιπόν και από κάτι άλλο, κύριε Υπουργέ. Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια και τα χρήματα τα οποία υπάρχουν στη διάθεση του ελληνικού δημοσίου είναι λίγα, του ελληνικού κράτους είναι λίγα. Και κάνατε κάτι το οποίο πραγματικά θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό. Νομίζω ούτε εσείς πρέπει να είστε περήφανος. Δεύτερη πράξη νομοθετικού περιεχομένου μέσα σε 90 μέρες. Κύριε Υπουργέ, είχατε καταδικάσει ως αντιπολίτευση τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Η κυρία Κωνσταντοπούλου από το Βήμα της Βουλής είχε μιλήσει για αυτή την τακτική των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου. Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου λοιπόν τα διαθέσιμα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι έχουν βγει στο κλαρί και λένε ότι θεωρούμε απαράδεκτη αυτή την απόφαση. Μόνο και μόνο για να πληρωθούν μισθοί και συντάξεις ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι τόσο δραματική κατάσταση, κύριε Υπουργέ? Κοιτάξτε, καταρχήν, ναι, δεν είναι καλό να κάνεις με πράξη νομοθετικού περιεχομένου να φέρνεις έστω και έκτακτα μέτρα. Γιατί εδώ πραγματικά υπήρχε η έκτακτη ανάγκη την οποία επιβάλλει το Σύνταγμα της χώρας. Το δεύτερο είναι ότι παρόλα αυτά η απόφαση που υπάρχει είναι ότι αντί κάποια διαθέσιμα, έτσι το τονίζουμε, όχι μόνο τοπικής αυτοδιοίκησης, φορέων του δημοσίου εκτός από τα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία εξαιρέθηκαν από ό,τι είδατε, γιατί για αυτά ισχύει εθελοντικά, αν θέλουν. Άρα δεν είναι κάτι πολύ δραματικό. Αντί να τα με έχουν... απόφαση των διοικήσεών τους. Με απόφαση των διοικήσεών τους. Έτσι ναι, όμως. Είναι εθελοντικά. Έτσι λέω... καταργούμε όμως και το αυτοδιοίκητο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δηλαδή έχουν και αυτοί ναι, τη δυνατότητα ως τοπική άρχοντες εκλεγμένοι να αποφασίσουν. Μα είπα δεκτή κριτική. Δεκτή κριτική. Δεν τους δίνετε τη δυνατότητα να αποφασίσουν. Δεκτή. Εγώ νομίζω από την αρχή είπα δεκτή κριτική όταν κάνει. Εγώ περίμενα ότι θα είχατε αυτή τη στάση. Είναι έκτακτες περιπτώσεις. Απλά για να το αποδραματοποιήσουμε, τι είναι χρήματα τα οποία δεν ήταν για τις ανάγκες τους, τις καθημερινές ή τις τρέχουσες ανάγκες τους, δηλαδή για να πληρώσουν μισθούς, συντάξεις, κοινωνικές πολιτικές, τα οποία είναι σε τράπεζες, είτε με κανονικό λογαριασμό, είτε με προθεσμιακό, με επιτόκια που είναι από 0,6 μέχρι 2%, με αυτόν τον τρόπο θα επενδυθούν σε ρέπος του δημοσίου, τα οποία θα είναι με 2,5-2,7%, με μεγαλύτερο επιτόκιο δημόσιο, και θα μπορούν να τα πάρουν πίσω οποτεδήποτε θέλουν. Να το πούμε απλά. Εσωτερικό δανεισμό. Είναι θέμα ηθικής τάξης όμως για τους τοπικούς άρχοντες, γιατί λένε ότι δεν μας αφήνεται το περιθώριο να πάρουμε μια δημοκρατική απόφαση και να πούμε ναι ή όχι. Σας είπα, με αυτή την έννοια δεκτή κριτική και έχει η τοπική αυτοδιοίκηση είναι πυλώνας δημοκρατίας και αντιδρούν, έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα πάντως, και να αντιδρά και να αντιστέκεται σε αποφάσεις που νομίζουν ότι και το άλλο, στιγματίζει πρόβλημα. Μια κυβέρνηση της αριστεράς. Όχι, δεν το στιγματίζει. Μέσα σε 90 ημέρες. 20 ημέρες, Γιώργο, η τελευταία δύο πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Γιατί ούτε με τη μία ούτε με την άλλη μειώθηκαν μισθοί. Συντάξεις, μπήκαν φορομπηκτικές πολιτικές όπως έκαναν οι προηγούμενοι. Αλλά και δεύτερον, λογικές... τη μία μέρα ψηφίζεται, όπως γνωρίζετε, και σε 5 μέρες έρχεται στη Βουλή να εγκριθεί. Ξέρετε εκεί γιατί ψηφί... το λέω, κύριε εκεί... Υπουργέ, γιατί είναι, εκεί... και μέρα σήμερα, είναι και μέρα σήμερα που η πράξη νομοθετικού περιεχομένου να αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Και γι' αυτό πριν μία εβδομάδα. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και γι' αυτό πριν μία εβδομάδα, από ό,τι γνωρίζετε, επειδή είναι μέρα που είναι σήμερα,
Η κυβέρνησή μας είχε το θάρρος και το Υπουργείο μας να καταργήσει μία αναγκαστική πράξη την 86 του 67 της Χούντας, με την οποία ποινικοποιούνταν οι οφειλές των αυτοπασχολουμένων στο ασφαλιστικό του ταμείο, στο ΕΤΑ ή στον ΟΑΕ. Μάλιστα. Και είχαμε το θάρρος μετά από τόσα χρόνια, από 50 τόσα χρόνια, 57 χρόνια με συγχωρείτε, να καταργήσουμε αυτή τη διάταξη. Γιατί σήμερα έχουμε δημοκρατία και όχι δικτατορία. Πράξη νομοτικού περιεχομένου περιέχεται στο Σύνταγμα η δυνατότητα, πρέπει να γίνεται με φιδό, με πάρα πολύ φιδό, σε πολύ έκτακτες περιπτώσεις και χωρίς να θίγει ουσιώδη και θεμελιώδη δικαιώματα του ελληνικού λαού. Κάτι τέτοιο δεν είχαμε σε αυτή τη φάση. Και μπροστά στη μάχη που δίνουμε με τους δανειστές της χώρας, στη σκληρή διαπραγμάτευση, να κρατήσουμε τη χώρα μας όρθια, γιατί αυτοί θέλουν η χώρα μας να καταρρεύσει, να πάει σε πιστωτικό γεγονός, να χρεοκοπήσει για να μας φορέσουν με το στανιό ένα νέο μνημόνιο. Νομίζω εκεί υπάρχουν και πράξεις πατριωτισμού που πρέπει κάθε φορά να τις βλέπεις. Μάλιστα, πάμε τώρα πάμε σε ένα από αυτά τα οποία αφορούν το Υπουργείο σας. Κατάργηση της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος, με την οποία οι επικουρικές συντάξεις ήδη θα έπρεπε να είχαν μειωθεί από 1η Ιανουαρίου κατά 7% και από 1η Ιουλίου 8%. Είναι έτοιμη η ρύθμιση αυτή? Αν δεν κάνω λάθος, με τη μορφή τροπολογίας θα τις παίρνετε στη Βουλή. Ναι, με τη μορφή τροπολογίας προσθήκης. Την έχω στείλει από την προηγούμενη εβδομάδα στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης για να κατατεθεί στη Βουλή. Και στην πότε προβλέπετε να κατατεθεί? Στην ενημέρωση που είχα χθες από συνεργάτες του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης, μου είπαν ότι αναζητούν νομοσχέδιο στις επόμενες μέρες, σχετικό νομοσχέδιο, συναφές νομοσχέδιο, για να την καταθέσουν. Στο πρώτο συναφές νομοσχέδιο έρχεται λογικά ως τροπολογία επόμενες, η κατάργηση της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος, Νίκο μου, που με ρωτάς. Λογικά μέσα στις επόμενες 10 μέρες έχει τρία στοιχεία η τροπολογία. Μέσα στις επόμενες 15 μέρες. Έχει τρία στοιχεία. Το πρώτο είναι ότι αναστέλει επαόριστο την εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος. Να σας τα λέω ένα-ένα και να μου απαντάτε αν έχετε την καλοσύνη. Ό,τι θέλετε. Ο τρόπος υπολογισμού τη σύνταξη. Αν με αφήνετε, θα σα το έλεγα. Έτσι, να σα το πω σε δευτερόλεπτα. Ναι. Είναι τρία τα στοιχεία που έχει η τροπολογία. Το πρώτο είναι ότι αναστέλλεται επαόριστο η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, άρα δεν έχουμε μειώσεις στις επικουρικές. Το δεύτερο είναι ότι αναστέλλεται επαόριστο ο νέος τρόπος υπολογισμού των κύριων συντάξεων που θα οδηγούσε σε μειώσεις από 1η-1η-2015. Και τρίτο, αναστέλλεται επαόριστον ο νέος τρόπος συνταξιοδότησης που είχε μόνο 360 ευρώ εγγυημένα από το κράτος και τα υπόλοιπα αναλογικό κομμάτι, εφόσον και αν είχε το Ταμείο του Ασφαλιστικού Συστήματος, το οποίο και αυτό αναστέλλεται επαόριστο. Και με την επαόριστο αναστολή αυτών των διατάξεων επανέρχονται σε ισχύ οι παλιές ρυθμίσεις και διατάξεις. Και τη ρήτρα θανάτου που έδινε. Είναι μέσα. Στη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος. Η ρήτρα μηδενικού να επιλέξει. Αυτό ήθελα να σας πω. Μέσα στη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος είναι 5 δείκτες. Ο ένας ο δείκτης είναι από ό,τι ξέρετε βιωσιμότητας. Ο άλλος δείκτης είναι τι εισφορές έχεις δώσει. Ο άλλος είναι τούτο άλλο. Ο πέμπτος δείκτης είναι η ρήτρα θανάτου, την οποία. Και σταματάμε την εφαρμογή. Για να σας δώσουμε, κυρίες και κύριοι, την ρήτρα θανάτου, είναι αυτό που λέγαμε, ότι βγαίνοντα για την επικουρική σύνταξη κάποιος, τον ρωτάγανε, μετά τον θάνατό σου θέλεις να μεταβιβαστεί η επικουρική σύνταξη στη σύζυγό σου ή στο σύζυγό σου, αν ήταν άντρας ή γυναίκα? Εάν έλεγες ναι, θα έπαιρνες μικρότερη επικουρική σύνταξη. Εάν έλεγες όχι, θα έπαιρνε μεγαλύτερη επικουρική σύνταξη. Δείκτης τριτοκοσμικής χώρας. Αλλά η Μακαρίτης, ή ο Μακαρίτης δεν θα έπαιρνε τίποτα. Έτσι. Απαράδεκτη ήταν αυτή η ρήτρα. Απαράδεκτη και τριτοκοσμική. Λέτε, και αν έρθουν τώρα οι δανειστές και πούνε όχι, εγώ μαζί σας είμαι. Ας πούνε όχι. Εμείς φωνάζαμε και ξέρετε, εδώ έχουν παρεξηγηθεί. Εδώ κάποιοι, επειδή τις αδικίες τις καυτηριάζαμε όλη αυτή την εποχή, μας λένε ότι αβαντάρουμε, καμία κυβέρνηση δεν αβαντάρουμε, ίσα ίσα. Ασκούμε κριτική στην κυβέρνηση πότε θα το κάνετε και αν θα το κάνετε, κύριε Υπουργέ. Και νομίζω ότι και εσείς κάτι τέτοιο καλά θέλετε και από καλά μας. Καλά κάνετε και το θέλουμε. Έτσι. Εάν έρθουν λοιπόν οι δανειστές και πούνε, τι λέτε, κύριε? Εδώ εμείς λέμε να μειώσετε κι άλλο τις συντάξεις. Εδώ το ζητάνε μειώσεις, Γιώργο. Και εσείς μας λέτε ότι θα τις διατηρήσετε σε ένα επίπεδο ή και θα τις αυξήσετε ορισμένες? Κοιτάξτε, οι δανειστές λένε αυτό που λένε γιατί θέλουν να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα, να πάρουν τα δάνεια με την οποία έχουν χρηματοδοτήσει τη χώρα. Εμείς όμως πρέπει να υπηρετήσουμε τα συμφέροντα του λαού μας και των ασφαλισμένων και η δική μας εκτίμηση είναι ότι δεν υπάρχει κανένα μα κανένα περιθώριο να γίνουν νέες μειώσεις. Έχουμε φτάσει στον πάτο οι προηγούμενες κυβερνήσεις, ενώ με τις μειώσεις τις οποίες έκαναν. Επομένως θα προχωρήσουμε μπροστά με βάση το πρόγραμμά μας. Δεν μας το είπανε, κύριε Παπαδάκη, και για τις ρυθμίσεις στην εφορία ή στα ασφαλιστικά ταμεία. Τουλάχιστον στα ασφαλιστικά ταμεία που ήταν και οι δικές μου ρυθμίσεις. Δεν είπαν ότι είναι μονομερής ενέργεια. Εμείς προχωρήσαμε, την ψηφίσαμε. Η ρύθμιση, από ό,τι γνωρίζετε και με τη δική σας βοήθεια,
σαν εκπομπή που από την πρώτη στιγμή είπατε ότι είναι ευνοϊκή ρύθμιση είναι για τους οφειλέτες και καλέσατε και εσείς τον κόσμο να πάει. Πάει πάρα πολύ καλά, μα πάρα πολύ καλά. Έχουν ρυθμιστεί ήδη οφειλές 1,5 δις προς τα ασφαλιστικά ταμεία, έχουν πάει περίπου 40.000 και πηγαίνουν σοριδών και έχουν περάσει μόνο 16 μέρες εφαρμογής. Αν τους ακούγαμε, θα στερούσαμε από αυτά τα έσοδα την κοινωνική ασφάλεια. Δεν τους ακούσαμε. Όπως δεν τους ακούσαμε εκεί, δεν θα τους ακούσουμε και εδώ για να κάνουμε μειώσεις συντάξεων. Καθαρά πράγματα, καθαροί λογαριασμοί. Πόσο πιο, πόσο πιο μεγάλη σαφήνεια, να σας το πω. Δεν μπορώ με πιο μεγάλη σαφήνεια. Βάζετε εσείς κόκκινη γραμμή, βάζουν και οι δανειστές αυτά τα θέματα κόκκινη. Και εδώ υπάρχει η ρητορική. Δηλαδή, είναι το ζητούμενο. Έχει αναπτυχθεί μια ρητορική ότι αν φτάσουμε, ρε παιδιά, σε ένα τέτοιο σημείο όπου ο εκβιασμός συνεχιστεί και δεν κάνουν πίσω οι εταίροι οι δανειστές. Τότε στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας υπάρχει και το δημοψήφισμα, υπάρχουν και οι εκλογές. Μάλιστα, ο τελευταίος που μας το είπε εδώ στο στούντιο ήταν ο κύριος Φλαμπουράρης. Βέβαια, ξεκάθαρα. Ο κύριος Φλαμπουράρης είπε ότι δεν αποκλείουμε, ρε παιδιά, το έχουμε. Όχι, λέει, μην το πάρετε, λέει, αμέτη μου, χαμέτη, θα κάνουμε δημοψήφισμα. Αλλά αν. Υπάρχει άλλο επιλογή. Εσείς είστε υπέρ αυτής της άποψης, λέτε ότι. Θεωρώ ότι έχουμε πρόσφατη λαϊκή εντολή. Ότι έχουμε στήριξη του ελληνικού λαού και από τις έρευνες της κοινής γνώμης, τη διαπραγματευτική μας γραμμή, τη σκληρή διαπραγματευτική μας γραμμή έναντι των δανειστών της χώρας και θεωρώ ότι πρέπει να προχωρήσουμε με αποφασιστικότητα, σταθερότητα και συνέπεια σε αυτή τη γραμμή. Αποκλείεται και ότι δεν χρειάζεται ενδεχόμενο. Να κάνουμε ούτε εκλογές ούτε δημοψήφισμα. Αποκλείεται το ενδεχόμενο έχουμε να ζητήσετε. Να προχωρήσουμε. Αποκλείεται το ενδεχόμενο να ζητήσετε τη γνώμη του ελληνικού λαού. Όχι με το ερώτημα ευρώ ή δραχμή, αλλά με το ερώτημα. Τι πολιτική θέλετε να ακολουθήσουμε, τη σκληρή που λέμε ή να κάνουμε κολοτούμπα ή να κάνουμε συμβιβασμό έτοιμο με λίγη κολοτούμπα. Η εκτίμησή μου είναι ότι έχουμε λαϊκή αξιοδότηση και πρόσφατη λαϊκή εντολή να κρατήσουμε αυτή τη σκληρή διαπραγματευτική στάση. Επισημαίνουμε αυτή τη διαφοροποίηση. Είναι η θέση μας. Έστω και αν μας οδηγήσει, κύριε Υπουργέ, σε ταλαιπωρία όπως για παράδειγμα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά εκτός ευρώ, γιατί λένε. Τώρα ξέρετε τα διάφορα σενάρια τα οποία εμείς δεν ακούμε τώρα, ξέρετε, και τα δημοσιεύματα εφημερίδων και τις διάφορες ειρήνες. Αλλά μην νομίζετε ότι δεν επηρεάζουν και τον ελληνικό λαό καθημερινά όλα αυτά που ακούει. Ναι, κοιτάξτε, αυτό όμως είναι μια μορφή πίεσης που μας ασκείται από δημοσιεύματα ή δηλώσεις που γίνονται από παράγοντες, από παράγοντες κυρίαρχων δυνάμεων της Ευρωζώνης. Δεν τα λένε όλοι αυτά, κυρίως από, από τη γερμανική πλευρά. Δυστυχώς θα αναπαράγουν και κάποιοι στην Ελλάδα. Κάποιοι ολιγάρχες, κάποια μέσα ενημέρωσης, κάποιες πολιτικές δυνάμεις παίζοντας το ρόλο της πέμπτης φάλαγγας που υποστηρίζουν ουσιαστικά τους δανειστές της χώρας. Δεν πρέπει να επηρεάζουν τον ελληνικό λαό αυτά τα πράγματα. Η ρότα μας είναι σταθερή και είμαστε σίγουροι ότι με τη στήριξη του ελληνικού λαού και τη σκληρή μας αποφασιστική στάση μπορούμε να κάνουμε μια θετική για το λαό μας συμφωνία. ΕΚΑΣ. Τι θα γίνει με το ΕΚΑΣ? Εδώ είναι μια πονεμένη ιστορία, κύριε Υπουργέ, με το ΕΚΑΣ. Τι θα γίνει με το ΕΚΑΣ, γράφει ως αντίτυπο, παιδιά, γιατί είναι ενδιαφέρει πάρα πολλούς και έχουμε πολλά ερωτήματα από φίλους μας. Το ΕΚΑΣ για την επαναφορά του στα άτομα κάτω των 65. Είναι 120.000 αυτοί, έτσι. Δεν είναι λίγοι. Όπως και για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Η επαναφορά του ΕΚΑΣ στα άτομα με ειδικές ανάγκες κάτω από τα 65. Μια άδικη απόφαση, όπως είχατε πει όταν είσαστε στην αντιπολίτευση. Βεβαίως. Λοιπόν, κοιτάξτε, φέτο και σας το είχα πει από τη δεύτερη μέρα που ανέλαβα, βεβαίως, που ήμουν εδώ σε εκπομπή σας. Το θυμάμαι. Είχα πει, μάλλον τους πρώτους μήνες, είχα πει προτεραιότητα είναι να ακυρώσουμε και να ακυρώσω ως αρμόδιος υπουργός τη συμφωνία της προηγούμενης κυβέρνησης με την Τρόικα, γραπτή συμφωνία που είχε αποτυπωθεί και στον κρατικό προϋπολογισμό του 2015, να περιοριστεί ο αριθμός των δικαιούχων για το 2015 με πιο αυστηρά κριτήρια, ώστε να εξοικονομήσουν 82 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό, ξέρετε, το έκανα από τη δεύτερη μέρα, από τη δεύτερη μέρα που ήμουν υπουργός, διότι δεν υπέγραψα την εγκύκλιο που αυστηροποιούσε αυτά τα κριτήρια. Και υπέγραψα μια άλλη εγκύκλιο που έχει τη δική μου υπογραφή, που λέει ότι θα παραμείνουν ίδια κριτήρια με πέρυσι. Άρα, προτεραιότητα ήταν να αποτρέψουμε αυτό. Και ξέρετε ότι αυτό δεν ήταν αυτονόητο. Και τώρα στα τεχνικά κλιμάκια οι εκπρόσωποι του Υπουργείου, το οποίο έχω την ευθύνη, πιέζουν και ρωτάνε, γιατί καταργήσαμε αυτή την συμφωνία. Αυτή είναι δεύτερη βόμβα. Και μετά, βεβαίως εμείς απαντάμε ότι δεν δεχόμαστε κουβέντα, γιατί το ΕΚΑΣ το παίρνουν οι πιο χαμηλοσυνταξιούχοι, οι πιο δυστυχισμένοι, οι πιο φτωχοί από τους συνταξιούχους. Άρα η πρώτη προτεραιότητα είναι. Άρα, λοιπόν, οι άλλες αδικίες στην πορεία θα αντιμετωπιστούν. Κύριε Παπαδάκη, επειδή ξέρετε, εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν θέλω να λέω δημαγωγίες ή φούσκες που δεν γίνονται. Αυτό λοιπόν είναι η προτεραιότητα.
Το κάναμε, το προχωρούμε, το υπερασπίζομαι, Υπουργέ, το υπερασπιζόμαστε έναντι των πιέσεων των μέλιστων. Τα άλλα που είπατε είναι αδικίες που στην πορεία θα διορθώσουν. Πάντως η είδηση είναι ότι οι δανειστές πιέζουν και για τον αριθμό των δικαιούχων, αλλά και για το ποσό του ΕΚΑΣ. Ακριβώς. Εκτός από τη μείωση των συντάξεων ήταν και αυτό. Γιατί είχαν συμφωνία στα χέρια τους αποτυπωμένη από την προηγούμενη κυβέρνηση στον κρατικό προϋπολογισμό του 2015, που έλεγε ότι θα εξοικονομήσουν από τον περιορισμό των δικαιούχων 82 εκατομμύρια ευρώ. Και ήρθαμε τη δεύτερη μέρα κυβέρνηση, τη δεύτερη μέρα και εγώ υπουργός και το καταργήσαμε. Και λένε γιατί και πώς και δεν ξέρω. Δεν πειράζει. Ας λένε. Εμείς προχωρήσαμε. Εμείς προχωρήσαμε. Αλίμονο. Είναι μονομερής ενέργεια να πεις ότι δεν θα κόψει το ΕΚΑΣ από το φτωχό συνταξιούχο. Ενέργεια υπέρ των συμφερόντων του λαού, της χώρας, της πατρίδας, των ασφαλισμένων. Η επαναφορά πάντως στο δικαίωμα του ΕΚΑΣ. Πηγαίνει για το δεύτερο εξάμεινο, πηγαίνει για τον επόμενο χρόνο. Για το δεύτερο εξάμεινο πηγαίνει. Για να είμαστε ειλικρινείς. Το δεύτερο εξάμεινο. Και εφόσον η χώρα μας υπογράψει την συμφωνία. Για το σχέδιο. Τη συμφωνία εννοώ του τέλος Ιούνιου, αρχές Ιούλιου. Το δεύτερο εξάμεινο. Ανάπτυξη της χώρας και την απομείωση του δημόσιου χρέους. Το ΕΚΑΣ για και πάρει κάτω των 65. Έτσι. Τους κάτω των 65, παιδιά. Αυτό είναι που το. Γιατί ο κόσμος ξέρει συγκεκριμένα πράγματα. Πρέπει να και εμείς να του γράφουμε συγκεκριμένα πράγματα διαφορετικά. Δεν μπορεί να αντιληφθεί τι ακριβώς λέμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Όλοι οι διατελέσαντες υπουργοί του περιεχομένου των αρμοδιοτήτων σας, κύριε Υπουργέ, έχουν πει το ίδιο πράγμα. Γρήγορη έκδοση των συντάξεων. 2 και 3 χρόνια καθυστέρηση. Όνειρο απατηλό. Αν μιλήσουμε για διαδοχική ασφάλιση, δηλαδή περισσότερο από ένα ταμείο να έχει δουλέψει κάποιος, όπως είναι η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων, 90%. Τότε αυτοί κάνουν 2 και 3 χρόνια για να πάρουν σύνταξή τους. Θα κάνετε κάτι πάνω σε αυτό, κύριε Υπουργέ? Σκεφτόμαστε να πρωτοτυπήσουμε και να κάνουμε κάτι. Ήδη χθες είχαμε μια πρώτη σύσκεψη με τους αρμόδιους της πληροφορικής των ασφαλιστικών ταμείων. Την Τετάρτη ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου έχει μια δεύτερη σύσκεψη για αυτό το θέμα. Είναι πάρα πολύ απλό. Με τη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων των ασφαλιστικών ταμείων, κύριε Παπαδάκη, με μια απλή διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων, ώστε με ένα κουμπί να λύνεις απλά ερωτήματα και να μην κάνουν 6 μήνες από το ένα γραφείο, από το ένα γραφείο του ίδιου ορόφου να δοθεί απάντηση στο άλλο γραφείο, πιστεύουμε ότι θα έχουμε ουσιαστική βελτίωση στο να αποδίδονται πιο γρήγορα οι συντάξεις. Έτσι, γιατί ο στόχος είναι προγραμματικός μας στόχος, έκδοση των επιμείνουμε. Θα επιμείνουμε, ήδη έχουμε κάνει ένα πρώτο σχέδιο. Πιστεύω σε 15 μέρες να αρχίσουμε να το βάλουμε σε εφαρμογή. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι αυτό, κύριε Υπουργέ. Μα δεν είναι δυνατόν να βγαίνει μια διαδοχική σύνταξη σε 4 χρόνια. Το αποδίδουν σε ουσιαστικούς λόγους, δεν υπάρχουν λεφτά να δώσουν. Όχι, δεν ήταν γι' αυτό. Σας λέω, περισσότερο ήταν λόγω πολιτικής ανεπάρκειας και πολιτικής στόχευσης. Ίσως είχαν στη μία πλευρά του μυαλού τους και το να μην δώσουν γρήγορα συντάξει για να εξοικονομούν πόρους. Αλλά θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο. Ένα ερώτημα γενικότερης. Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο τη στιγμή, εσείς οι δύο το ξέρετε γιατί ξέρετε καλά ασφαλιστικό. Είναι απαράδεκτο τη στιγμή που εκ των πραγμάτων δίνουμε προσωρινές συντάξεις. Γιατί ξέρεις, αν δεν πάρεις τη σύνταξή σου, τώρα και όχι απλά στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο, δίνεις προσωρινή σύνταξη που μπορεί να είναι 70-80%. Άρα, νομίζω είναι βλακεία το να λες δεν τις δίνω στο χρόνο τους για να εξοικονομήσω χρήματα. Έτσι κι αλλιώς το μεγαλύτερο μέρος το δίνεις με προσωρινή συντάξη. Άρα πρέπει να προχωρήσουμε. Θα γυρίσουμε και στα εργασιακά λίγο, να μιλήσουμε γιατί και για τα εργασιακά. Γιατί εσείς τα έχετε παλέψει και στεγνώσεις. Όμως πριν πάμε στις διαφημίσεις, ένα ερώτημα έτσι πολιτικού και γενικότερου ενδιαφέροντος. Κύριε Υπουργέ, εξακολουθεί ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ να κάνει αντιπολίτευση? Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Δεν είναι δυνατόν την Παρασκευή 5-6 βουλευτές, 7-8-10 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να ζητάνε την παρέτηση του κυρίου Πανούση για την παραβίαση του Πανεπιστημιακού Ασύλου και τη Δευτέρα ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο κύριος Τσίπρας, να είναι 2 ώρες με τον κύριο Πανούση, όπου σημειολογικά αποτελεί μία κίνηση στήριξης και ψήφο εμπιστοσύνης για να συνεχίσει. Αυτό προς τα έξω δημιουργεί μια άσχημη εικόνα. Πιστέψτε με. Ο Πρωθυπουργός εκφράζει την βούληση της κυβέρνησης και οι βουλευτές ασκούν τα κοινοβουλευτικά τους καθήκοντα με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις που δίνει το Σύνταγμα της χώρας. Μην νομίζετε ότι θα δείτε τώρα βουλευτές σαν αυτούς που βλέπατε της Νέας Δημοκρατίας και καθόνταν εδώ εκ δεξιών μου, οι οποίοι κάναν το τζάμπα μάγκα στα κανάλια και όταν ερχόνταν δύσκολες στιγμές
μετατρέπονταν σε πρόβατα. Όχι, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι βουλευτές που ασκούν συνειδητά τα καθήκοντά τους. Έχουν το δικαίωμα της γνώμης τους, θα το λένε και από εκεί πέρα ο Πρωθυπουργός χαράζει την πολιτική της κυβέρνησης και την προχωράει μαζί με όλη την κυβέρνηση αποφασιστικά. Αυτή κατά την άποψή σας είχαμε παραβίαση. Έτσι είναι η δημοκρατία. Τι να κάνουμε. Κατά την άποψή σας είχαμε παραβίαση του Πανεπιστημιακού Ασύλου. Νομίζω τώρα ότι αυτό το θέμα έχει λήξει. Νομίζω ότι έληξε με έναν τρόπο που δεν άφησε μεγάλες πληγές και νομίζω ότι δεν έχω να κάνω κανένα σχόλιο επ' αυτού. Ό,τι έχετε να ρωτήσετε, τον κύριο Πανούση είναι πάντα ευπρόσδεκτος και από εσάς και έρχεται και μπορεί να σας τα διευκρινίσει. Δεν εμπλέκομαι σε αρμοδιότητες άλλου υπουργού. Επιστρέφουμε μετά τις διαφημίσεις με τα υπόλοιπα ερωτήματα για να τον αφήσουμε πολλά, για να δουλέψει, γιατί δουλεύει και πολύ.